μια χρονιά με πολύ Λαύριο. Ήταν η χρονιά του Λαυρίου φέτος, πρόεδρε, έτσι. Το μυστικό. Εντάξει, το μυστικό ήταν πολύ σκληρή δουλειά. Το μυστικό ήταν ότι δεν χάσαμε το χαρακτήρα μας και που είμαστε πάντα μια παρέα, μια οικογένεια. Από την Α2 έτσι ξεκινήσαμε και έτσι συνεχίσαμε και φέτος. Αυτό αποδείχθηκε και από τις κινήσεις που κάναμε στην αρχή. Κληθήκαμε τελευταία στιγμή να συμμετέχουμε στην Α1. Είχαμε ελάχιστο το χρόνο, παρόλα αυτά δεν κάναμε βιασμένες κινήσεις. Δεν πουλήσαμε κανένα παίκτη μας. Κρατήσαμε όλους τους παίκτες που είχαμε για την Α2. Οπότε ουσιαστικά ήταν μια ομάδα η οποία ήταν μισή Α1, μισή Α2. Φτιάξαμε όμως και πολύ αγάπη και από τον κόσμο και από τον τόπιο πληθυσμό, θα λέγαμε όμως. Η αλήθεια είναι αυτή. Το κήπεδο, δόξα τω Θεώ, ήταν κατάμεστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για αυτό και ελπίζουμε να τον έχουμε και του χρόνου. Σύνθημά μας, τι σημαίνει Λαύριο? Λαύριο, το Λαύριο σημαίνει πολλά πράγματα γιατί είναι και μια πόλη με τεράστια ιστορία, όπως ξέρετε. Το Λαύριο είναι οι άνθρωποι του. Είναι μια πόλη πολύ συλλεκτική. Έχει φιλοξενεί ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Και αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχει μια τρομερή ποιότητα. Υπάρχει μια τρομερή ποιότητα όσον αφορά τον αθλητισμό. Και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Φέτος το γήπεδο το έκανε κατάμεστο, δεν ακούστηκε ούτε μια βομολογία. Πήγατε τον αθλητισμό ένα βήμα μπροστά. Μαζί με όλα αυτά όμως να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που σας αγαπάνε, ενδιαφέρονται και έστω και αν δεν πληρώνονται. Λέω και το όνομα του Παντελή του Νικολαίδη, ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει και θέλει να δει το Λαύριο να ανεβαίνει ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν χωρίς να έχουν το χρήμα σαν αυτό σκοπό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και εμείς οι περισσότεροι γι' αυτό έτσι δουλεύουμε. Δηλαδή η ομάδα στηρίχθηκε πάρα πολύ στον εθελοντισμό και στην πίστη κάποιων ανθρώπων. Άρα Λαύριο είναι φιλοσοφία, τρόπος και στάση ζωής. Γιατί όχι. Έτσι. Άμε. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Λαύριο απέναντι στους παλέμαχους καλοπιστωριστές, τους Έλληνες. Εντάξει, μακάρι να γίνονται συνέχεια τέτοια παιχνίδια. Εντάξει, μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία από το Mediterranean College, ο Μίλους Ινή, την ΚΑΕ Λαύριο και το σύνδεσμο Μετεράνων Καλαθοσφαιριστών. Εντάξει, τις πρωτοβουλίες σας θέλουμε αυτούς δύσκολους καιρούς. Είναι για το Σύλλογο Ελπίδα, για τα παιδιά που έχουν δυσκολίες με την υγεία τους και μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτοί και οι οικογένειες είναι πραγματικοί μαχητές και εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από αυτόν τον αγώνα, πέρα από το οικονομικό όφελος, να τους δείξουμε ότι είμαστε κοντά τους. Τέλεια. Όσο αφορά την ομάδα τώρα, εξασφαλίσαμε το εισιτήριο για την κατηγορία. Ποιοι είναι οι στόχοι για του χρόνου? Εντάξει, στόχοι για του χρόνου. Εμείς το βασικό μας στόχο φετινός, έτσι όπως φτιάχτηκε η ομάδα τελευταία στιγμή, που ήταν να παραμένουμε στην Basket League, το τέλος μας βρήκε να τον έχουμε πετύχει. Το μόνο που μπορούμε να θέσουμε ως καινούριο στόχο είναι να έχουμε όλη υγεία και μακάρι να έχει συνεχιστεί η ομάδα να έχει ανωδική πορεία όπως τα τελευταία τρία χρόνια. Και όπως βλέπω το Λαύριο ψηλώνει μαζί με το δικό σας το ύψος. Συμπεράσματα της φετινής χρονιάς. Πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά συνάμα εκπληκτική. Καταφέραμε το στόχο μας, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα θα ξεκουραστούμε λίγο, θα συνεχίσουμε μετά κάποιες ατομικές προπονησούλες και ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά και περιμένουμε πώς και πώς τη νέα χρονιά. Και τι σημαίνει Λαύριο? Λαύριο είναι μια ομάδα, μια οικογένεια, μια πόλη. Είναι πάθος. Πάθος, αγάπη, για μένα είναι η οικογένειά μου γιατί είμαι από εδώ. Δεν είμαι αντικειμενικός, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός με αυτήν την ομάδα. Είναι έμπνευση όμως, έμπνευση. Μεγάλη έμπνευση. Του χρόνου καλύτερα. Του χρόνου, κάθε χρόνο και καλύτερα, έτσι πρέπει να είναι. Με το καλό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το κόστος του καθαρί, σήμερα κόστος ένα παιχνίδι για καλό σκοπό. Οι παλέμαχοι και οι Έλληνες καλαδοσφαιριστές, όλη στα ομάδα εναντίον του Λαυρίου, της νεοφώτιστης. Δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Όταν αυτά τα παιχνίδια έχουν να κάνουν με παιδιά, όταν έχουν να κάνουν για καλό σκοπό για την κοινωνία μας, πάντα εμείς είμαστε δίπλα.
και πόσο μάλλον να κάνουμε αυτό που ξέρουμε τόσο καλά να κάνουμε και κάναμε τόσα πολλά χρόνια. Ήρθαμε εδώ να περάσουμε καλά, να παίξουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι με μια ομάδα η οποία έχει κάνει φοβερά πράγματα φέτος στην Α1 κατηγορία. Εύχομαι ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια, να βοηθήσει όσο μπορεί και εμείς από την πλευρά μας να δώσουμε καλό θέαμα. Ποιος βλέπεις να είναι ο νικητής, όχι ότι έχει σημασία, αλλά έτσι και την ιστορία. Σημαντικό είναι νικητής να είναι το θέαμα, το άθλημα, να περάσει καλά ο κόσμος. Προφανώς καταλαβαίνω ότι αν το Λάβριο παίξει όπως μπορεί, πραγματικά δεν έχουμε τύχει. Αλλά θα πουλήσουμε πολύ ακριβά το δωμάτιο μας. Έχουμε εγωισμό μέσα μας, θα δώσουμε ό,τι μπορούμε. Άγιε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είμαστε στο γήπεδο του Λαβρίου για ένα καλό σκοπό. Η ομάδα των Παλαιμάχων Καλαθοσφαιριστών δέχτηκε να παίξει με την νεοφώτιστη ομάδα του Λαβρίου, η οποία εξασφάλισε παραμονή. Δύο κουβέντες για το σημερινό παιχνίδι, όπου όλα τα λεφτά, τα έσοδα θα πάνε στο Σύλλογο Ελπίδα για τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια. Αυτό είναι το σημαντικό, η σημερινή σημαία, το σημερινό αγώνα. Προσπαθούμε σαν Σύλλογος Βετεράνων, όπου μας δοθεί ευκαιρία να ανταποδώσουμε στην κοινωνία και σε τέτοιες δύσκολες και μεγάλες προσπάθειες όπως το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη. Εύχομαι να βοηθήσει πάρα πολύ ο κόσμος σήμερα για να συγκεντρωθούν πολλά έσοδα για το συγκεκριμένο σκοπό. Και δύο κουβέντες για το Λαύριο. Νεοφώτιστη ομάδα, κατάφερε, παρέμεινε, πέτυχε το στόχο της, έμεινε στην κατηγορία. Πώς την είδες εσύ, σαν επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής? Κοιτάξτε, είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα νεοφώτιστη να μείνει στην κατηγορία. Είναι πολλές οι ομάδες που παλέψαν και φέτος και ήταν θεωρώ εγώ στο ίδιο επίπεδο. Το γεγονός ότι σώθηκε και εύκολα σχετικά θεωρώ είναι επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Give it to me, I'm worth it. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you actin' shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you actin' shy for? Just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I'm gonna take a lot of stuff. Special game. Today we play for a good reason, Lavrio team, with all the all-star game of the Greek greatest player of the history. Tell me a few words about that. Well, I mean, I've heard or I've come to find out there's a lot of Greek superstars and they play at big-time clubs around Europe. So, I mean, it's special, not only for Lavrio, but it's great to see the players that used to play at the highest level still playing and still haven't lost their abilities yet. Nice. This year with Lavrio team, 2 times MVP. What is your experience about that? Do you expect that? Well, the experience has been great. I mean, I expect my hard work to pay off for the team, and it did. And I mean, it's just great for the league to recognize my hard work that I put forth for our team. So it's special, but it's a team award, tell you the truth. Nice. Mediterranean College organized this game for a good reason. Tell us a good word about Mediterranean College. Well, I mean, it's always a beautiful thing when you see a college or university trying to do a good cause, and this is a good cause, and it's going towards charity. So it's great. I mean, I tip my hat off to Mediterranean College. We thank them for allowing us to have this day today and playing with the veteran guys that used to be playing at the highest levels. For a good reason. The national team of all-star Greek ex-players played with Lavrio for the kids. Tell us a few words about that, please. It's always good to give back to the community. You know, these are veterans helping the world and everything. So it's always good to do something for the fans and, you know, give the people what they want.
this one. So who you believe is gonna win today? Are you ready to win the All-Star team? Of course, Lavrio's gonna win today. You know, we're gonna come out and compete. We got Zamal Nissen, you know, right there, number 11 is my point guard right there. Debo's, Demarius right there. So we're just gonna have a good time today. We're gonna have a good time today. Come right now, man. That's Zamal. You tell us what's up, man. You know, we can all we need to stay here. You know, we need to do this together. Tell us a few words about this game today. It's a special game. It's a special game, giving back, you know, to all our fans and the people that have been supporting us all year. You know, last couple weeks that we got together. So, you know, we're just trying to make the best of it. That was fun. The Iranian College organized this game today for a good reason. Give a wish to them, please. We just want to say thank you to... We can go all together. Ooh, so right now, if you want to be serious, right now, we're thinking the good people at the Mediterranean Sea. That's it. Yes, we just want to say thank you to the Mediterranean College. From the bottom of our heart, that really means a lot. We're going to do our best to get back in this game. Kind of so. Σήμερα είμαστε στο γήπεδο του Λαβρίου για ένα παιχνίδι με διαφορετικό σκοπό. Είναι ο Φώτης στη ομάδα του Λαβρίου, τα κατάφερε, έμεινε στην κατηγορία και εσείς δεχτήκατε να παίξετε ένα παιχνίδι μαζί τους για καλό σκοπό. Πάμε στις δύο λόγια για το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε. Εμείς ως βετεράνοι καλαθοσφαιριστές Ελλάδος κάνουμε τέτοια φιλανθρωπικά παιχνίδια. Το Mediterranean College είχε αυτή την πρωτοβουλία και εμείς απαντήσαμε θετικά. Να βοηθήσουμε τα παιδιά, να βοηθήσουμε την κοινωνία. Έχουμε πάρει πολύ αγάπη και νιώθουμε χρέο μας να δώσουμε πίσω λίγη από την αγάπη αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. If it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff. Guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα σε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Η ομάδα του Λαβρίου δίνει ένα φιλικό παιχνίδι, φιλανθρωπικό, προκειμένου όλα τα έσοδα να βοηθήσουν μια ειδική ομάδα ανθρώπων, παρέα με το Σύλλογο Παλεμάχων Καλαθοσφαιριστών. Δύο κουβέντες. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή καταρχήν να φιλοξενούμε στην πόλη μας όλα αυτά τα μεγαθύρια του μπάσκετ που ουσιαστικά δημιούργησαν το μπάσκετ στην Ελλάδα και έγραψαν την ιστορία του. Και για μας βέβαια είναι πολύ μεγάλη τιμή η ομάδα του Λαβρίου, πρωτοεμφανιζόμενη φέτος στην Α1, να αγωνίζεται με αυτούς τους ανθρώπους και να πάρει λίγο από τη λάμψη τους. Η ομάδα εξασφάλισε φέτος την παραμονή της, άρα ο βασικός στόχος επετέφθη. Ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα χρονιά, Ευρώπη πλέον? Εντάξει, πάντα βάζουμε το στόχο το πήχη λίγο ψηλότερα. Από την άλλη είμαστε και ρεαλιστές. Δεν μπορώ να πω μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε του χρόνου. Σίγουρα θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια καλύτερη πορεία. Βασικό μας στόχος είναι να αντιρρεωθούμε στην Α1 και να είμαστε για πολλά χρόνια εκεί. Αν είναι άρθει και η Ευρώπη, είμαστε έτοιμοι. Ας έρθει. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Θέλουμε να ανταποδώσουμε όλα αυτά που κερδίσαμε τα χρόνια που παίζαμε και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουμε σε φιλανθρωπικούς αγώνες
Δηλαδή ό,τι χρήματα βγαίνουν να πηγαίνουν υπέρ ανθρώπων, υπέρ παιδιών ως επιτοπλίστων τα οποία έχουν πρόβλημα. Και σήμερα λοιπόν γίνεται αυτό το παιχνίδι για να βοηθήσουμε τα παιδιά τα οποία έχει βοηθήσει τα μέγιστα της Ελπίδος, η κυρία Βαρδινογιάννη τα σχεδόν τα έχει υιοθετήσει. Συμμετέχουμε και εμείς για να βοηθήσουμε και εμείς ακόμα περισσότερο. Ποιος βλέπετε να κερδίσει σήμερα? Θα δούμε. Αυτοί είναι νέοι, γυμνασμένοι, μέχρι χτες είχαν το πρωτάθλημα. Λογικά θα κερδίσουν αυτοί. Εμείς θα παίξουμε και ο καλύτερος ας κερδίσει. Η ομάδα του Λαυρίου εξασφάλισε παραμονή στην Αλφαθηνική. Πώς την είπατε φέτος, την παρακολουθήσατε καθόλου? Παρακολούθησα, ήταν επιτυχία και πιστεύω ότι από ό,τι είδα όλο το μέρος εδώ το Λαύριο ότι μπορούν να πάνε ακόμα καλύτερα και είναι ακριβώς η στιγμή που πρέπει να βοηθήσουν να ανέβει το άθλημα εδώ. Αν σας προτείνω να την αναλάβατε, θα την αναλαμβάνατε? Αλλά θα βοηθούσα, όχι. Δηλαδή μακάρι όταν υπάρχουν καλές προϋποθέσεις, εμείς θέλουμε να βοηθάμε για να κερδίσει μια ομάδα η οποία είναι έξω από την Αθήνα ορισμένα χιλιόμετρα, αλλά μπορεί, έχει τα πάντα και πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κλείνουμε αυτή την περίοδο με έναν ιδιαίτερο αγώνα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης Καλή Λαυρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μας στήριξε όλη αυτή την περίοδο στην προσπάθεια που κάναμε. Ήταν κατάμεση στο γήπεδο και ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας όπως οφείλεται και εσάς. Συνεχίζουμε τον χρόνο. Ωραία, μαζί με αυτήν την πηγή, Λεβαϊτζή. Σήμερα εδώ στο γήπεδο του Λαυρίου γίνεται ένα παιχνίδι για καλό σκοπό. Η τοπική ομάδα παίζει με τους Έλληνες βετεράνους καλαθοσφαιριστές προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά με νοοπλασματική ασθένεια του Συλλόγου Ελπίδα. Δύο κουβέντες για το σημερινό παιχνίδι και τη δική σου παρουσία εδώ. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τον τελευταίο καιρό έχω ενσωματωθεί με τα παιδιά τους Έλληνες βετεράνους καλαθοσφαιριστές της εθνικής ομάδας. Είναι σχεδόν όλοι φίλοι μου. Πηγαίνω μαζί τους σε παιχνίδια που έχουν να κάνουν φιλανθρωπικού χαρακτήρα και από ό,τι ξέρω η ομάδα του Λαυρίου εδώ είναι και Α1, είναι πολύ καλή ομάδα και βλέπω ότι ο coach ο Ιωαννίδης έχει φέρει τους καλούς του παίχτες και μπόρεσαν τα παιδιά σήμερα να είναι εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί τους και που θα παρακολουθήσω το παιχνίδι γιατί είμαι και πολύ μπασκετική, παρακολουθώ πάρα πολύ μπάσκετ. Κυρίως όμως χαίρομαι γιατί τα έσοδα θα πάνε στο νοσοκομείο Ελπίδα, στο νοσοκομείο που η κυρία Βαρδινογιάννη έχει δώσει τη ζωή της και έχει σώσει πάρα πολλά παιδιά και επειδή τα τελευταία δύο χρόνια έβαλα ένα παιδάκι, το βοήθησα μάλλον επειδή τυχαίνει να είναι συγγενικό μου πρόσωπο 5 χρονών με λευκαιμία, το λέω και συγκινούμε, σώθηκε το παιδί και η ταλαιπωρία που τραβήξαν οι γονείς και το παιδί. Αλλά δόξα στον Θεό σώθηκε και είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνει η κυρία Βαρδινογιάννη και όλοι οι γιατροί σε αυτό το νοσοκομείο. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη για αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να μας πεις μια κουβέντα για το Mediterranean College που ουσιαστικά ανέλαβε τη διοργάνωση της σημερινής συνάντησης. Ένα πανεπιστημιακό ιδρύμα, ένα κολέγιο που ασχολείται με τον αθλητισμό γιατί πιστεύει στον αθλητισμό. Και όπως θα δεις, στηρίζει και την ομάδα των Παλεμάχων αλλά και την ομάδα του Λαυρίου. Το ξέρω αυτό και συγχαρητήρια που στηρίζεται και την ομάδα γιατί χρειάζονται και οι χορηγοί. Χρειάζονται κάποια χρήματα για να βοηθάμε πραγματικά ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και θέλω να σας πω ότι έχω τελειώσει και εγώ ένα τέτοιο κολέγιο, φυσικοθεραπεία και φυσικά Πανεπιστήμιο ΑΕΙΤΑ, το ΦΑΤ της Κομοτηνής. Οπότε σήμερα είχα την ευκαιρία με κάποιους παίκτες να επισκεφτώ το κολέγιο και να μιλήσω σε κάποια παιδιά, να τους πω τις εμπειρίες μου και να τους δώσω κάποιες συμβουλές για να γίνουν πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή επιτυχία. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε την κυρία Αλίνα Μινέτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων Παιδιών Κακίων Ελπίδα. Να μας πει ένα χαιρετισμό ακριβώς πριν την παρουσίαση των δύο ομάδων. Ευχαριστώ σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά
συναρτήρια σε όλους εσάς που διαβάζετε γιατί είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να κάνουμε. Θέλω να σας προσθέσω την ιδέα σε την ίδια την πίδα από την εργαλειοδία να κάνει τους συμβουλίες. They know your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Man, use your power, spirit, use your wings. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb. Cause you still believe in everyone. Είμαι πιστεύω
you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. Λαύριο, η έκπληξη της φετινής χρονιάς και πίσω από την δυναμική πορεία μιας ομάδας κρύβεται μια υπέροχη ιερή λέξη, η λέξη εθελοντισμός. Και όπως πριν από λίγο μου είπε ο κύριος Πρόεδρος, ένας από τους ανθρώπους που συνεισφέρεται αθόρυβα αλλά ενεργητικά είστε εσείς, κύριε Νικολαίδη. Οπότε, τι εστίλ αύριο για τον κύριο Νικολαίδη? Φέτος ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Με μια διπλή ιδιότητα, με την ιδιότητα αρχικά του αναπληρωτή διοικητικού διευθυντή του Mediterranean College, πολλά χρόνια εμπειρία καριέρα στην εκπαίδευση, παρουσιάστηκε η πρόταση να συμμετέχω ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων σε μια ομάδα μπάσκετ η οποία ανέβηκε τελευταία στιγμή κυριολεκτικά, τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, στην Basket League, την παλιά Α1 όπως λέγαμε. Αυτή η εμπειρία ήταν εμπειρία ζωής, ήταν ένα σκαλοπάτι στη ζωή μου, πάρα πολύ δημιουργικό, με βοήθησε να δω πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να φανταστώ και βέβαια με βοήθησε να συνεισφέρω πάρα πολύ στο κοινωνικό έργο που έκανε αυτή η ομάδα, βοηθώντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είτε παιδιά με ειδικές ανάγκες, είτε τα παιδιά του Συλλόγου Ελπίδα, είτε το Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού του Οστών Όραμα Ελπίδας. Και βέβαια μεγάλη τιμητική στιγμή για τη σεζόν που πέρασε ήταν η επίσκεψή μας μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος μας κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να μας συγχαρεί και από κοντά για τις δράσεις μας αυτές. Ένα γεγονός πρωτόγνωρο, μοναδικό, το οποίο άφησε τη σφραγίδα του ανεξίτηλα στις καρδιές μας και στις συνειδήσεις μας. Τι εστί λαύριο για τον Παντελή Νικολαίδη? Λαύριο είναι για μένα αθλητισμός, σημαίνει παιδεία, σημαίνει όραμα ζωής. Είναι πια ριζωμένο στην καρδιά μου, στη συνείδησή μου. Πιστεύω ότι ελπίζω και την καινούργια χρονιά να μπορέσω να βοηθήσω αυτήν την ομάδα, όχι απλά να παραμείνει στην Basket League, αλλά να καθιερωθεί. Τι σύνθημα βάζουμε για τη νέα χρονιά? Ακόμα και το πιο μακρινό ταξίδι πρέπει να αρχίσει με το πρώτο βήμα. Θέλω να δω, να ηρεμήσουμε πρώτα από αυτή τη χρονιά που ήταν πάρα πολύ γεμάτη με ένταση, αισιόδοξα, δυναμική, και βέβαια πάμε ψηλά, τίποτα άλλο.